ότι όλοι θεωρείτε εύλογο και ότι όλοι το έχετε. Διαβάζουμε σε εφημερίδες, βλέποντας κανάλια ή ακούγοντας ραδιόφωνα τις τελευταίες μέρες. Τι συμβαίνει, ενώ τόσα γίνονται εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων, τι συμβαίνει και ο πνευματικός μας κόσμος έχει διαιρεθεί σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα. Με μήλο της Έλληδος, το θόρυβο που έχει δημιουργηθεί γύρω από την πρόσφατη ταινία της Φρίντας Λιάπα. Το ερώτημα νομίζω είναι εύλογο, προσπαθούμε να το απαντήσουμε απόψε. Καλεσμένοι μας ο κύριος Γιώργος Καρυπίδης, σκηνοθέτης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Ελλήνων Σκηνοθετών Κινηματογράφου, ο κύριος Απόστολος Δοξιάδης, μέχρι πρότινος ειδικό σύμβουλος κινηματογραφίας του Υπουργείου Πολιτισμού, ο κύριος Διονύσης Σαββόπουλος, ο κύριος Βασίλης Ραφαηλίδης, δημοσιογράφος. Μαζί μας με link κοντά μας από το γραφείο της, Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Άννα Ψαρούδα Μπενάκη, και βεβαίως στο στούντιο 1, ο παιδοψυχίατρος κύριος Αθανάσιος Αλεξανδρίδης. Πρέπει να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι μέχρι τώρα η συζήτηση προχώρησε με κόσμιους αντιλόγους και, αν θέλετε, διαφωνίες. Ωστόσο, τίθενται ορισμένα κέρια ερωτήματα. Ένα ερώτημα. Αληθεύουν οι καταγγελίες, οι σοβαρότατες που έχουν γίνει από τον κύριο Καρυπίδη και από άλλους συναδέλφους του, ότι πίσω από το θόρυβο κρύβεται μια προσπάθεια δυσφήμισης της κυρίας Λιάπα και των δημιουργών κινηματογράφου και εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων? Αληθεύουν οι καταγγελίες που γίνονται από την ίδια πλευρά για λογοκρισία? Αληθεύουν οι καταγγελίες που γίνονται από την άλλη πλευρά για ομή παραβίαση στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενός παιδιού 18 μηνών? Αληθεύουν οι καταγγελίες για την βάναυση κακοποίηση αυτού του παιδιού και για την παράβαση του σχετικού πλαισίου της νομοθεσίας? Εσείς θα κρίνετε, εσείς θα διαλέξετε με βάση αυτά που ακούτε. Εγώ θα παρακαλέσω να κάνω ορισμένες διευκρινήσεις σε αυτό το σημείο και θα ήθελα την προσοχή σας, κυρίες και κύριοι. Στην εκπομπή καλέσαμε από την αρχή την κυρία Φρίντα Λιάπα. Σεβάστηκα πολύ αυτό που μου είπε, ότι είναι εξαιρετικά φορτισμένη και η προσωπική της φόρτιση δεν της επιτρέπει την παρουσία της εδώ. Μου είπε ότι αν είμαι, λόγω της φόρτισης που έχω, φοβάμαι ότι θα προσωποποιηθεί το θέμα, ενώ δεν είναι προσωπικό μου, έτσι μου είπε, αφορά συνολικά τον κλάδο. Με την κυρία Λιάπα κάναμε μια σύντομη συνομιλία στο σπίτι της, θα τη δούμε σε λίγο. Πριν δούμε όμως αυτή τη συνομιλία, στην απόψινή συζήτηση ήταν καλεσμένη και η γνωστή στιχουργός, κυρία Λίνα Νικολακοπούλου. Τελικά δεν απεδέχθη τη συμμετοχή της και μου έστειλε την εξής επιστολή, την οποία τη θέτω υπόψη σας. Κύριε Παναγιωτόπουλε, θεωρώ υποχρέωσή μου να σας κοινοποιήσω εγγράφως το λόγο της μη συμμετοχής μου στη σημερινή συζήτηση, καθότι αρχικά είχα δεχθεί να παραστώ. Η δε παρουσία μου στην εν λόγω εκπομπή θα στηριζόταν στη συνεργασία μου ως στιχουργού στην ταινία της κυρίας Φρίντας Λιάπα, στο πρόσωπο της οποίας τρέφω βαθύ σεβασμό και εμπιστοσύνη. Γνωρίζοντας παράλληλα τη μακρόχρονη θητεία της στον χώρο του κινηματογράφου, καθώς και τον τρόπο που υλοποιεί τη δημιουργική της σκέψη στις ταινίες της και δει στην επίμαχη τελευταία με τίτλο «Τα χρόνια της μεγάλης ζέστης», δηλώνω ότι δεν ισχύει τίποτα από όσα υπόθηκαν και απασχολούν την κοινή γνώμη τον τελευταίο καιρό. Παρέστην προσωπικά, συνεχίζει η κυρία Νικολακοπούλου, στην προβολή της ταινίας. Και η γνώμη μου είναι ότι η ιδιοκόμενη σκηνή είναι εξόχως ποιητική και επιστοποιεί τον βαθύτατο ανθρωπισμό της Φρίντας Λιάπα. Δεν συμμετέχω όμως στη σημερινή συζήτηση, γιατί εντωμεταξύ προέκυψαν θέματα που αφορούν καθαρά και μόνο τον κινηματογραφικό κλάδο και πιστεύω ότι υπάρχουν αρμοδιότεροι εκπρόσωποι του χώρου αυτού από εμένα. Τα υπόλοιπα δε θέματα που κακώς προέκυψαν από τη φαρισαϊκή συμπεριφορά ορισμένων δημιούργησαν μια τέτοια σύγχυση στην οποία δεν είμαι διατεθειμένη να συμβάλλω περαιτέρω. Με τιμή, η κυρία Λίνα Νικολακοπούλου. Αυτά λοιπόν για την τάξη της εκπομπής. Μπαίνουμε, κυρίες και κύριοι, στα τελευταία λεπτά. Θα παρακαλέσω και εσείς, φίλοι φιλοξενούμενοι, να δούμε τι έχει να μας πει, τι μας είπε η κυρία Λιάπα και να επανέλθουμε. Λοιπόν, κυρία Λιάπα, θόρυβος πολλής, δημοσιεύματα, παρετήσεις, επιπαρετήσεων. Το θέμα χοντραίνει από μέρα σε μέρα. Αλλά για την δημιουργό, για την σκηνοθέτηδα, για την Φρίντα Λιάπα, ένα απλό ερώτημα. Μετά το θόρυβο που έγινε για την ταινία, τι, κυρία Λιάπα? Μετά το θόρυβο, τι είναι? Πολύ ωραία ερώτηση. Αν και ο θόρυβος δεν έχει εντελώς σκοπάσει ακόμα, με την έννοια ότι το σκάνδαλο ακόμα υπάρχει αντί για το καλλιτεχνικό γεγονός. Για μένα αυτό είναι μια τραυματική εμπειρία σαν καλλιτέχνη, πρέπει να το πω. Είναι επίσης, μου δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η ταινία
δυσκολεύεται να βρει το δρόμο στις αίθουσες. Φοβάμαι πάρα πολύ μήπως ο εισαγγελέας με περιμένει στην πόρτα της αίθουσας. Και βεβαίως υπάρχει όλο αυτό που, όλο αυτό που έγινε πριν, το οποίο δεν μπορεί να ξεπεραστεί από μια μέρα στην άλλη. Είπα από την πρώτη στιγμή ότι αυτή η απόφαση της Επιτροπής Απονομής Κρατικών Βραβείων μπορεί να είναι και επικίνδυνη. Δυστυχώς τα γεγονότα ήρθαν να με δικαιώσουν και επιμένω, δυστυχώς, θα ήθελα να μην είχα δικαιωθεί. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας άλλος στον επαγγελματικό χώρο. Έχουν δημιουργηθεί οξύτητες στον ευρύτερο πνευματικό χώρο, κάτι που δεν είναι καθόλου ευχάριστο, καθόλου ευχάριστο ούτε για τους καλλιτέχνες, ούτε για τους πολίτες αυτής της χώρας, που βλέπουν στους καλλιτέχνες, αν θέλετε, πρόσωπα που είναι και κάπως υπεράνω. Όταν λοιπόν διασύρεται ο χώρος των καλλιτεχνών, δεν νομίζω ότι αυτό δεν έχει επιπτώσεις στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Αυτό είναι το πάρα πολύ δυσάρεστο και επιμένω, θα ήθελα να μην είχα δικαιωθεί όταν είπα ότι αυτή η απόφαση ανοίγει ένα μονοπάτι πάρα πολύ επικίνδυνο και για αυτολογοκρισίες και για έμεσες λογοκρισίες και εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι με αυτή την απόφαση και με όλο αυτό το θόρυβο που έγινε, πώς θα το έλεγα ακριβώς, πολλά βγήκαν στην επιφάνεια και εκφάνσεις της ελληνικής κοινωνίας που δεν είναι πολύ ευχάριστες. Δικαιούμαι να σας ρωτήσω, κυρία Λιάπα, αν πιστεύετε ότι η κοινωνία πρέπει να έχει λόγο και γνώση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δημιουργείται το προϊόν από τον πνευματικό δημιουργό. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα το οποίο τέθηκε με αφορμή αυτή την ταινία. Είναι ένα θέμα που, εν πάση περιπτώσει, η διαδικασία κατασκευής ενός καλλιτεχνικού έργου δεν μπορεί να είναι ελέγξιμη. Ενώ όχι ότι δεν μπορεί να ελέγχεται, δεν είναι ελέγξιμη. Αν στον κινηματογράφο είναι πιο εύκολο να είναι ελέγξιμη γιατί υπάρχουν μαρτυρίες, αναρωτιέμαι πώς μπορεί να είναι ελέγξιμη σε ένα έργο ζωγραφικής ή στο γράψιμο ενός βιβλίου ή στο ανέβασμα ενός θεατρικού έργου. Αυτά είναι πάρα πολύ λεπτά θέματα. Είναι ανοιχτά προς συζήτηση, αλλά πιστεύω ότι έτσι όπως μπαίνουν αυτή τη στιγμή, με τη φόρτιση που μπαίνουν, φοβάμαι ότι και διαστρεβλώνονται και πολλώνονται. Δεν έχουν δηλαδή την υφαλιότητα του θεωρητικού διαλόγου που θα είχαν όταν αυτά θα συζητιόντουσαν χωρίς να προϋπάρχουν αυτές οι τραυματικές, και επιμένω, τραυματικές εμπειρίες. Και όχι μόνο για μένα, αλλά για μια οικογένεια που ζει σε ένα κλειστό χώρο όπως είναι η Μήλος, και ακόμα, όπως είπα και πριν, τραυματικές και για ολόκληρο τον επαγγελματικό χώρο των κινηματογραφιστών και τον ευρύτερο καλλιτεχνικό χώρο. Αν ξεχάσουμε και παραβλέψουμε λίγο το θόρυβο και σας ζητήσω να μου πείτε τώρα, μετά από κάποια χρόνια, με την ταινία έτοιμη, την ώρα που πάει να προβληθεί η ταινία, αν εσείς αισθάνεστε, ανεξάρτητα από το θόρυβο που έγινε και από την επιλογή που έκανε ο κύριος Απόστολος Δοξιάδης, αν εσείς αισθάνεστε σαν δημιουργός, σαν πνευματικός άνθρωπος, σαν υπεύθυνο, αν θέλετε, κοινωνικών, ότι κάτι δεν πήγε καλά στη διαδικασία παραγωγής της ταινίας, ότι κάτι δεν σας άρεσε εκ των υστέρων, κάτι δεν πήγε καλά, κάτι δεν έπρεπε να γίνει. Όχι, δεν μπορώ να το πω αυτό. Αρνούμε, το αρνήθηκα κατηγορηματικά και θα ήθελα να το πω και να τελειώνω μια και έξω με αυτό. Το δήλωσα από την πρώτη μέρα όταν αυτές οι φημολογίες έφτασαν προς τα έξω για λόγους που δεν ξέρω για ποιες σκοπιμότητες, δεν είναι τη στιγμή να ερευνηθεί. Το είπα από την πρώτη στιγμή και το δηλώνω και να κλείσει αυτό το θέμα οριστικά και αρνούμε να ξαναμιλήσω πάνω σε αυτό το θέμα, ότι κι αν επρόκειτο ακόμα να κάνω το αριστούργημα του αιώνα, δεν θα το έκανα εάν επρόκειτο να πειράξω ένα παιδί. Για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού όμως προς αυτό. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από την κυρία Λιάπα. Δυστυχώς δεν ήταν δυνατόν από την πλευρά της να είναι απόψε για τους λόγους που προανέφερα στη συζήτησή μας. Η συζήτηση μπήκε στη τελευταία φάση της, στα τελευταία λεπτά της. Κυρίαρχα ερωτήματα υπάρχουν, τα έθεσα πριν, τα συνοψίζω τώρα. Η μία πλευρά μιλάει για κακοποίηση του παιδιού και θέτει κέρια ερωτήματα. Η άλλη πλευρά μιλάει για λογοκρισία, για συμφέροντα, ιδιωτικά συμφέροντα, τα οποία προωθούνται
από το παρασκήνιο. Θα αντιστρέψω τα ερωτήματα. Κύριε Καρυπίδη, ο θόρυβος, πού γίνεται, από τον κύριο Σαββόπουλο, παραδείγματος χάρη. Οι ενστάσεις που διατυπώνονται. Από τον κύριο Δοξιάδη, μας έδωσε ένα περίγραμμα, αν θέλετε, κινήτρων, σύμφωνα με τη δική του άποψη, ο κύριος Ραφαηλίδης και απάντησε ο κύριος Δοξιάδης. Ο κύριος Σαββόπουλος, γιατί η φασαρία. Εάν πιστεύει ότι υπάρχει κακοποίηση ενός παιδιού, δεν δικαιολογείται κάποιος να εξεγείρεται. Δεν δικαιολογείται να θέτει ερωτήματα, να ζητάει απαντήσεις. Δεν θα τελειώσει αυτή η συζήτηση, κύριε Παναγιωτόπουλο, και επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλο το θέμα και υπάπτεται σοβαρό των νομικών ζητημάτων. Όχι, θα ρωτήσω όχι, ανάποδα. Επιτρέψτε μου όμως, επιτρέψτε μου να απαντήσω με τον τρόπο που θέλω εγώ. Δεν δικαιούται. Αυτό, παρακαλώ. Βεβαίως δικαιούται αν το πιστεύει, όμως το πιστεύει αυτό χωρίς να έχει επαρκή στοιχεία. Δεν θέλω να συνεχίσω αυτή τη συζήτηση. Είπα και προηγουμένως ότι κανένας από τους παρόντες δεν έχει κάνει καμία επώνυμη καταγγελία. Όλοι είπαν ότι είναι ψεύδι και αυτό συνεχίζει να παραγνωρίζεται. Δεν θέλω να συνεχίσω εκεί. Επαναλαμβάνω. Ξεκίνησα για να σας περιγράψω μια εικόνα που μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι και πολύ ποιητική. Λοιπόν, αυτή η εικόνα θα αποδειχθεί ψευδής. Είναι λοιπόν η εικόνα αυτή. Ένα κατασκευασμένο τέρας δράκος που είναι η Φρίντα Λιάβα και οι Έλληνες κινηματογραφιστές. Από την άλλη, ένας Άγιος Γεώργιος που είναι ο Απόστολος Δοξιάδης. Μια ελλείψη πριγκίπισσας, ο Διονύσης Σαββόπουλος, γιατί πάνε πακέτο οι δυο τους. Ένα άλογο στο οποίο καλπάζουν και είναι νεοφιλελευθερισμός, νεοορθοδοξία και ψεύτο-νεοανθρωπισμός. Και ένα δόρυ το οποίο χρησιμοποιεί ο κύριος Δοξιάδης για να πληγώσει ή να σκοτώσει τον κακό δράκο. Κινηματογράφου, της κρατικής παρέμβασης κλπ. Και της Φρίντας Λιάπα και το δόρυ αυτό είναι το Mega Channel και ένα μέρος του τύπου. Αυτή είναι η άποψή μου. Η εικόνα αυτή είναι ψευδής και θα ανατραπεί συντομότατα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Κύριε Σαββόπουλε. Η ασυναρτησία έχει αρχίσει από πολύ πριν. Την είδαμε μπροστά στα μάτια μας αρχίζει στη μεταπολίτευση. Εμφανίστηκε στην αρχή σαν μια θολούρα στις ιδέες. Κάτι υπερεπαναστατικά, κάτι θεωρίες κτλ. Επειδή η ασυναρτησία είναι επεκτατικό πράγμα, δεν αρκέστηκε στις ιδέες. Προχώρησε στα αισθήματα. Γύρω στο 88 δεν ξέραμε τι αισθανόμασταν. Ήδη τώρα το 92 το πράγμα χειροτερεύει. Έχουν αρχίσει και παραλύουν από τη σύγχυση τα αντανακλαστικά μας. Πριν από 10 χρόνια, αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, όλος ο κόσμος θα έλεγε: μα καλά, στο γύρισμα μια σεξουαλική σκηνή πήγαν και βάλανε αυτοί ένα παιδάκι σαν ειδονοβλεψία, το υποχρεώσανε. Οι δημοσιογράφοι, σαν και εσάς, θα πήγαιναν αμέσως να μάθουν αν δόθηκε η άδεια που προβλέπει ο νόμος. Θα φτιάχνανε μια συζήτηση, παραδείγματος χάρη του τύπου, τι θα γίνει με όλη αυτή τη βία και το σεξ που απειλούν τα παιδιά μας. Τίποτα από αυτά δεν συνέβη τώρα. Δεν μου λέτε, λοιπόν, δεν αλήθεια, κύριε Σαββόπουλε, ναι. Στο πλαίσιο, αν θέλετε, και στο μέτρο της δικής σας ευαισθησίας, δεν σας έχει απασχολήσει αυτό το ερώτημα το οποίο θέτετε ρητορικά στον εαυτό σας. Είναι κάτι που το λέμε συνεχώς. Με τον τρόπο που μπαίνει από την τηλεόραση στην οικογένεια. Να σταματήσει αμέσως. Η χρησιμοποίηση των παιδιών στη διαφήμιση. Το γεγονός ότι ανεξάρτητα με τη χρησιμοποίησή τους, εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά έχουν προβλήματα. Και στην Ελλάδα και αλλού. Αυτά δεν είναι προβλήματα. Είναι τεράστιο πρόβλημα και το λέμε και το ξαναλέμε τώρα και πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Αλλά, κύριε Παναγιωτόπουλε, εδώ έγινε μια καταπληκτική μετάθεση του θέματος. Πέστε μου κάτι και για τα ιδεολογήματά σας, στα οποία αναφέρθηκε ο κύριος Καρυπίδης. Δεν έχει καθόλου δίκιο. Ο κύριος Καρυπίδης αντιδρά έτσι επειδή συμβαδίζει και ενισχύεται από μια κυρίαρχη καλλιτεχνική άποψη, που είναι η κυρίαρχη άποψη στην Ελλάδα και ελέγχει πολιτιστικά όλο το χώρο. Η άποψη συνίσταται στο ότι εν ονόματι κάποιων προβληματισμών και κάποιων προσωπικών αναζητήσεων και θεωριών, συστηματικά μας αποκόβει από τις απλές αλήθειες της ζωής. Και εννοεί να το κάνει με κρατικά χρήματα. Πάντα αυτό, με την βοήθεια των εφημερίδων και με την επιβράβευση των αρμοδίων επιτροπών. Εάν τολμίζεις να τους αντισταθείς, ή μάλλον αν τολμίζεις να αντισταθείς σε αυτήν την κυρίαρχη άποψη, σε κάνει λιώμα. Από πού αντλεί τη δύναμη να σε κάνει λιώμα? Διότι η κυρίαρχη αυτή καλλιτεχνική άποψη στηρίζεται αφενός μεν σε μια παραπέουσα αριστερά, η οποία έχει την δύναμη της απελπισίας της σήμερα, αλλά και τις στρατιές των συντακτών στις εφημερίδες, στις καλλιτεχνικές στήλες. Και από την άλλη τη μεριά στηρίζεται η άποψη αυτή σε ένα εξαθλειωμένο γραφειοκρατικό μηχανισμό που ονομάζεται ελληνικό κράτος. Λοιπόν, είναι μια πολύ παλιά ιστορία. Είναι χρόνια πριν που ξεκινάει αυτή η θολούρα και αυτός ο αληθωρισμός. Αυτού του είδους η θολούρα έβγαλε στο περιθώριο τον Κόντογλου, τον Βασίλη Τσιτσάνη, τον Σίμωνα Καρά. Και τώρα είναι η αποκορύφωση αυτή τη αντιλήψεω. Με την φτώχεια και την αθλειότητα που βλέπουμε την πνευματική γύρω μας. Ξέρετε, η ευκολία που μετετέθηκε το θέμα, όπως σας έλεγα και πριν, φανέρωσε ότι δεν υπάρχει πνευματική ηγεσία, διότι δεν θα μπορούσαν να το επιτύχουν αυτό το πράγμα. Είμαστε τόπος ακυβέρνητος, κύριε Παναγιωτόπουλε. Και όσο